Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, κοιτώντας τον ουρανό πίστεψα ότι θα βρέξει. Τα θερμά σας μηνύματα και οι κόκκινες σημαίες σταμάτησαν και τη βροχή. Άλλαξαν τον καιρό, δείχνοντας σεβασμό σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση. Η Θεσσαλονίκη δείχνει με τον πιο εμφατικό τρόπο πως μεγαλώνουμε, δυναμώνουμε. Κάθε στιγμή γινόμαστε περισσότεροι, μέχρι να γίνουμε όλοι. Γιατί αυτό το χρωστάμε στους εαυτούς μας, στην αγωνία του λαού μας, στους αγώνες τόσων χρόνων που δεν πρέπει να μείνουν αδικαίωτοι. Και γι' αυτό στις κάλπες, που σε 10 μέρες τέτοια ώρα θα έχουν ήδη κλείσει και θα έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα, ας δείξουμε τη δύναμή μας, την αντεπίθεσή μας απέναντι σε οτιδήποτε ισοπεδώνει τις ζωές μας και τις φέρνει στα δικά τους μικρούτσικα μέτρα. Λέμε ένα δυνατό ναι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, φωνάζοντας όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις πολιτικές τους και όσους τα εφαρμόζουν. Πριν λίγες μέρες είχαμε τη μαύρη επέτειο των 20 χρόνων από τον βομβαρδισμό της Ιουγκοσλαβίας από το ΝΑΤΟ. Ένας βομβαρδισμός που επί 78 μέρες ουσιαστικά είχε ως στόχο τα Βαλκάνια. Μια επίδειξη δύναμης των υπεριαλιστών και των συμμάχων τους. Ένα έγκλημα κατά των λαών της Βαλκανικής που πέρασε στην ιστορία σαν ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξεκίνησε με το διαμελισμό της Ιουγκοσλαβίας το 1991, τη μία από τις δύο μεγάλες χώρες που διαλύθηκαν τα τελευταία χρόνια. Η άλλη, όπως καλά ξέρετε, είναι η Σοβιετική Ένωση. Εκτός από τα 20 χρόνια των βομβαρδισμών της Ιουγκοσλαβίας, έχουμε και τα 70 χρόνια από τη δημιουργία του ΝΑΤΟ. Το οποίο ΝΑΤΟ, μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, πέρασε στην αντιμετώπιση του νέου εχθρού, αόρατη αυτή τη φορά, τη λεγόμενη διεθνή τρομοκρατία. Συνοπτικά η στρατηγική του ΝΑΤΟ κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Ο ένας είναι η εξάπλωση της δράσης του και η ένταξη στο συνασπισμό του των πρώην χωρών μελών του Συμφώνου της Βαρσοβίας και των Βαλκανίων και ο άλλος η εδραίωση της παγκόσμιας δράσης του. Κομβικό στοιχείο για τη δράση του αποτελεί το σταθερά διευρυνόμενο πλέγμα των Αμερικανο-Νατοϊκών βάσεων τόσο στη χώρα μας όσο και σε Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία και άλλες χώρες, δημιουργώντας μεθοδικά, χρόνο με το χρόνο, ένα πολύ επικίνδυνο τόξο στρατιωτικών υποδομών σε ένα αδυσόπιτο ανταγωνισμό με τη Ρωσία που διατηρεί ακόμα ισχυρές προσβάσεις στην περιοχή, αλλά και την Κίνα που επεκτείνει τα συμφέροντά της μέσω του νέου δρόμου του μεταξιού. Δεν υπάρχει στιγμή της ελληνικής ιστορίας από την είσοδό της στο ΝΑΤΟ που ο εμπεριαλιστικός οργανισμός να μην έχει παίξει ρόλο. Αφενός του υπονομευτή της δημοκρατίας στο εσωτερικό της χώρας, από τους Πιούρι Φόι και την εκτέλεση Μπελογιάννη μέχρι τη δικτατορία των συνταγματαρχών και αφετέρου της έκθεσης του τόπου στους κινδύνους που συνεπάγεται η εμπλοκή στην υπεριαλιστική λυκοσυμμαχία. Μια εμπλοκή που πριν οι κυβερνήσεις του παλιούδου κομματισμού και τώρα του ΣΥΡΙΖΑ υπηρετούν και αναβαθμίζουν, προσφέροντας την ελληνική επικράτεια ως μια απέραντη βάση, καλώντας το ΝΑΤΟ σε ρόλο τάχα ναυαγοσώστη προσφύγων στο Αιγαίο, λειτουργώντας ως γεωστρατηγικός μεντεσές του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στην περιοχή, μετατρέποντας τη χώρα σε ταχυδρόμο του ΝΑΤΟ στη Βόρεια Μακεδονία και διατηρώντας ελληνική στρατιωτική παρουσία υπό τις διαταγές του ΝΑΤΟ σε Κωσυφοπαίδιο, Μαυροβούνιο, Αφγανιστάν και τώρα και στα Σκόπια. Οι ρόλοι μεντεσέ που αναλαμβάνει πρόθυμα η κυβέρνηση δεν την καθιστούν παράγοντα σταθερότητας, αλλά παράγοντα κινδύνου για τους λαούς. Πάνε τους ανταγωνισμούς ένα βήμα παραπέρα, ενώ διαμορφώνουν το έδαφος για να φουντώνουν εθνικισμοί και αλυτρωτισμοί που αξιοποιούνται κάθε φορά από τους εθνικιστές. Από τη Συρία και τη Λιβύη μέχρι την Ουκρανία και τα Βαλκάνια, οι ανταγωνισμοί είναι που ανάβουν το φυτίλι του υπεριαλιστικού πολέμου και των επεμβάσεων. Γι' αυτό, από αυτό εδώ το βήμα, καλώ τους συναδέλφους μου των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, άνδρες και γυναίκες, να πάρουν γενναία θέση απέναντι στη χρησιμοποίησή τους στα ανατοϊκά σχέδια. Να αντιληφθούν πως υπηρετούν το λαό μας και χρέος τους είναι η υπεράσπιση των συνόρων μας. Να προσέλθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το μοναδικό κόμμα με ξεκάθαρες πατριωτικές θέσεις. Πριν 80 χρόνια, περιέγραφε ο Μπρέχτ στο ποίημά του «Η παρέλαση του παλιού καινούριου». Στεκόμουν πάνω στο λόφο, κοίτα το παλιό να πλησιάζει, μα ερχόταν σαν νέο.
σερνόταν πάνω σε καινούρια δεκανίκια που κανένας δεν είχε ξαναδεί και απέπνεε νέες μυρωδιές σαπίλας που κανείς δεν είχε ξαναμυρίσει. Συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτό το ανακαινισμένο και ξαναλουστραρισμένο παλιό δεν το θέλουμε. Μας κόστισε ακριβά σε ψυχές, σε ελπίδες, σε όνειρα. Ψηφίζουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και σημαίνουμε τη δική μας αντεπίθεση για ένα καλύτερο αύριο. Στις τρεις κάλπες, μία επιλογή. Δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δυνατή η φωνή του λαού παντού. Για μια ολόκληρη ζωή, χωρίς χαρτζηλίκια, χωρίς επαιτία. Για μια ζωή όπως την ονειρευόμαστε, όπως την ονειρευόσαστε. Ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ψήφος στη Λαϊκή Συσπήρωση. Καλό αγώνα μέχρι την τελική νίκη.